Σήμερα θα δείξουμε ασκήσεις για τρικέφαλο με αλτήρες. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στο γυμναστήριό σας ή στο σπίτι σας με τους αλτήρες, ή αν δεν έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο μπουκαλάκια με νερό ή οτιδήποτε έχει αντίσταση. Λυγισμένα τα γόνατα και τοποθετώ τον κορμό σε μια θέση έτσι ώστε να έχω σταθερότητα. Λυγισμένοι αγκώνες προς τα πάνω, κλειστή προς τα μέσα προς το στήθος και πιέζω τους αλτήρες μου προς τα πίσω. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχω τους αγκώνες έτσι ώστε να μην ανοίγουν προς τα έξω. Πρέπει οι αγκώνες να παραμείνουν μέσα κλειστοί και να τεντώνουν τα χέρια. Επαναλαμβάνουμε για 12 επαναλήψεις. Δεύτερη άσκηση, από καθιστή θέση ή γονατιστή, τοποθετώ το χέρι μου ψηλά ακριβώς δίπλα από το αυτί. Να είναι σταθερό και να έχω τον έλεγχο της κίνησης. Προσέχω πάρα πολύ να μην ανοίγει ο αγκώνας μου προς τα έξω. Ανεβάζω τον αλτήρα μου προς τα πάνω. Επαναλαμβάνουμε 12 μέχρι και 15 επαναλήψεις. Και αλλάζουμε χέρι. Αν έχουμε περισσότερη επιβάρηση, μπορώ να χρησιμοποιήσω και τα δύο χέρια. Τεντωμένα τα χέρια ψηλά, λυγίζω τους αγκώνες μου προς τα πίσω και τεντώνω ψηλά. Προσέχω να μην ανοίγουν οι αγκώνες προς τα έξω. Οι αγκώνες μας είναι συνεχώς κλειστοί. Επόμενη άσκηση. Από ξαπλωτή θέση, τοποθετώ τα χέρια μου ψηλά τεντωμένα στο ύψος του στήθους. Οι παλάμες να βλέπουν τα γόνατα. Λυγίζω προς τα πίσω σχεδόν μέχρι το μέτωπο και ανεβάζω ψηλά. Γαλλικές πιέσεις με αλτήρες. Είναι πιο δύσκολο με αλτήρες από τη μεμπάρα, γιατί τα χέρια μας δεν έχουν ακριβώς την ίδια δύναμη. Προσέχω πάρα πολύ τους αγκώνες μας να μην ανοίγουν προς τα έξω. Οι αγκώνες μας είναι σταθερά κλειστοί. Επαναλαμβάνω, 3 σετ των 12 και 15 επαναλήψεων. Επόμενη άσκηση. Τεντωμένα στα χέρια και τα ανοίγω σε σχήμα V. Λυγίζω τους αγκώνες μου προς τα μέσα, έτσι ώστε να φτάσω σχεδόν μέχρι και το στήθος. Τεντώνω ψηλά.